αγαπητή τετραετία Χριστός Ανέστη. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα μας παρακολουθήσατε. Το θέμα μας σήμερα είναι Ευαγγελικές περικοπές από τα Ιωθανά Ευαγγέλια που διαβάζει η Εκκλησία μας κάθε Κυριακή το πρωί και ονομάζονται το πρώτο Ευαγγέλιο. Σήμερα θα παρουσιάσω τέσσερες Ευαγγελικές περικοπές από τα Ιωθανά Ευαγγέλια. Πρώτη Ευαγγελική περικοπή κατά σειράν από τα Ιωθανά Ευαγγέλια είναι από το 28ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στίχη 16-20. Οι δε 11 μαθητές πορεύτασαν στη Γαλλία εις το όρος ου ετάξωτο αυτής ο Ιησούς. Και δόντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό, εδέ εδίστασαν. Και προς αυτόν ο Ιησούς ελάλησε αυτοίς λέγον, εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετελάμι ημίν, και ειδού εγώ με θεμόν ημί πάσας τας ημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν. Εδώ θέλω να κάνω τρία σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο Χριστός πολλές φορές είχε μιλήσει για τον σταυρικό του θάνατο και για την Ανάστασή του. Και μάλιστα προλίγου τη Μεγάλη Πέμπτη είχε πει στους μαθητάς μετά το γερτίνεμε προάξε μας στην Γαλλία. Μετά που θα αναστηθώ θα πάω στην Γαλλία. Γι' αυτό εδώ ο Ευαγγελιστής μας διδάσκει. Αφού εφανερώθηκε ο Χριστός στους μαθητάς, στις μαθήτρες μετά την Ανάστασή του, είπε να πείτε στους μαθητάς να πάνε στη Γαλλία στο όρος που τους είχα πει. Γι' αυτό οι μαθητές μετά την Ανάσταση του Χριστού πήγαν στην Γαλλία. Και όταν είδαν τον Χριστό αναστημένο τον προσεκίνησαν. Μερικοί όμως εδίστασαν. Και τους επλησίασε ο Ιησούς και τους είπε «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι εξουσιαστής, εξουσιάζει τα πάντα, τον ουρανό, τη γη και όλα που είναι πάνω σε αυτά. Ότι πράγματι ο Χριστός είναι εξουσιαστής και εξουσιάζει τα πάντα, ο Απόστολος Παύλος στο 14ο κεφάλαιο Ρωμαίος Επιστολή 9 στίχο γράφει «Εις τούτο γα Χριστός και απέθανε και ανέστη και έζησεν ίνα και νεκρόν και ζώντον και ρεύσει». Να, γι' αυτό λέγει ο Παύλος, ο Χριστός πέθανε, αναστήθηκε και έζησε για να κυρεύσει και τους νεκρούς και τους ζωντανούς. Έτσι, ο Χριστός είναι εξουσιαστής και εξουσιάζει τα πάντα και όλοι θα προσκυνήσουν τον Χριστό. Ότι πράγματι όλοι θα προσκυνήσουν τον Χριστό, ο προφήτης Μωυσής στο 32ο κεφάλαιο Δευτερονόμιο 43 στίχο γράφει εκεί και λέγει ότι όλοι οι άγγελοι του Θεού θα προσκυνήσουν τον Χριστό και προσκυνησάτουσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, 3ο κεφάλαιο, 22 στίχο γράφει «Μετά που αναστήθηκε ο Χριστός λέγει «Πορευθείς εις ουρανών υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Αφού ανέβηκε στον ουρανό, το υποτάγησαν, τον προσκύνησαν όλοι, άγγελοι, αρχές και δυνάμεις. Ο Απόστολος Παύλος, στο 2ο κεφάλαιο Φιλιππησίους επιστολή, γράφει για τη θεότητα του Χριστού. Και αφού αναφέρει για τη θεότητα του Χριστού, λέγει ότι έγινε τόσο πολύ ταπεινός μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και στίχη 9-11 λέγει «Διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίστο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι το όνομα τη σου παγωνικάμψη επί ουρανίων και επί γήων και κατακτονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα του Πατρός». Το δεύτερο
σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του απέστειλε τους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη της γης και να τους βαπτίζουν στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα. Τους είπε, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν τους είπε εις το όνομα του Πατρός, εις το όνομα του Υιού, ούτε εις τα ονόματα, αλλά σε ένα όνομα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ότι πράγματι ο ένας Θεός είναι τρία πρόσωπα και τρία πρόσωπα ένας Θεός, θα αναφέρω 4-5 χωρία. Στο τρίτο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλων 16-17 στίχος, λέγει εκεί, και βαπτιστής ο Ιησούς ανέδευτης από το ύδατος και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως υπερστεράν και ερχόμενο επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγωσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ εδόκεσα. Εδώ παρουσιάζονται τα τρία πρόσωπα. Ένα πρόσωπο είναι ο Χριστός, ο Υιός που βαπτίζεται, το δεύτερο είναι το Άγιο Πνεύμα που κατεβαίνει από τον ουρανό πάνω στον Υιό και το τρίτο είναι ο Θεός Πατέρας που φωνάζει από τον ουρανό. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίο ευαριστούμε. Στο 14ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 26 στίχο λέγει και ο Χριστός «Ο δε παράκτος το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψου πατήρ είναι το ονοματί μου, εκείνος ημάς δράξει πάντα και υπομνήσει, ημάς πάντα αϊπονημήν». Και στο 15ο κεφάλαιο πάλι κατά Ιωάννη 26 στίχο λέγει «Όταν δε έρθει ο παράκτος, ον εγώ πέμψου μην, παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται εκείνος μαρτυρήσει πυρεμόν». Και εδώ παρουσιάζονται τα τρία πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο είναι ο Χριστός, ο Υιός, που μιλά για το τρίτο πρόσωπο, για τον παράκλητο που εκπορεύεται από τον Θεό Πατέρα και αυτός θα σας διδάσκει και σας θυμηθεί όλα αυτά που σας είχα πει εγώ. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους επιστολή, 12ο κεφάλαιο, 4-6 στίχος γράφει «Δε αιρέσεις δε χαρισμάτος ή το δεύτερο πνεύμα, και δε αιρέσεις δε νικόνιον εσύ και ο αυτός Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και δε αιρέσεις ενεργημάτων εσύ, ο δε αυτός εστί Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση». Να και εδώ αναφέρει τα τρία πρόσωπα. Και τέλος, στη 2 Κορινθίους επιστολή, 13ο κεφάλαιο και 13 στίχο, εκεί ο Παύλος κλείνει την επιστολή του με τους εξής λόγους. «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντα μόνο αμήν». Που σημαίνει η χάρις, λέγει ο Παύλος, η αγάπη και η κοινωνία να είναι της Αγίας Τριάδος να είναι μαζί σας. Αμήν. Και το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι στη συνέχεια ο Χριστός λέει στους μαθητάς «Διδάσκοντες αυτούς στερήν πάντα όσα νετελάμι μην». Να τους διδάσκετε, λέγει, όλα αυτά που σας λέω εγώ, σας είπα, να τα κηρύξετε στους ανθρώπους να τα τηρούν. Διότι όποιος δεν διδάσκει αυτά που λέγει ο Χριστός του Ευαγγέλου ή γενικά η Αγία Γραφή, η Παλιά και η Αγνή Θήκη, αλλά μιλάει από τον εαυτόν του, αυτός θέλει να δοξάσει τον εαυτόν του, λέγει ο Χριστός, καθώς μας βεβαιώνει στο 7ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλου 18 στίχο, εκεί ο Χριστός λέγει «Ο αφεαυτού λαλών την δόξαν την ιδία ζητεί όποιος». Μιλάει δικά του λόγια και όχι αυτά που λέγει το Ευαγγέλιο, θέλει να δοξάσει τον εαυτόν του. Και βλέπουμε τους Αποστόλους πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη της γης. Και ο Παύλος με το Σίλα ήταν φυλακισμένοι στους Φιλίππους, μας διδάσκει στο 16ο κεφάλαιο Πράξεις. Την νύχτα εκείνη που μπήκαν στη φυλακή, έγινε ένας μεγάλος σεισμός και άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής. Και ο δεσμοφύλακας, όταν ξύπνησε και είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιγμένες, έσυρε το μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος τι επρόκειτο να κάνει, γι' αυτό του είπε «Με δε πράξει αυτό το κακό, άπαντας γάρ εσμένε θάδε». Πρόσεξε, του λέγει, μη κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, ότι όλοι οι φυλακισμένοι είμαστε εδώ μέσα. Και αφού άναψε μια λάμπα, πήγε εκεί που ήταν οι φυλακισμένοι οι Απόστολοι
τους έβγαλε έξω και στίχη 30-31 λέγει «Κύριοι, τι με δίπιν ή να σωθώ» που σημαίνει, θέλει να πει εδώ ο δεσμοφύλακας, ότι «Εσείς που ήρθατε απόψε, έγινε αυτός ο σεισμός, έγινε, άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής. Τόσα χρόνια που ήμουν εδώ μέσα δεν παρουσιάστηκε τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό πες τι μου κύριε, τι πρέπει να κάνω και να σωθώ». Οι Απόστολοι τη στιγμή εκείνη ήταν να καμαρώνονται. Μπορούσαν να καμαρώνονται και να διδάσκουν τον εαυτό του. Αλλά τι είπαν, πίστευσαν επί του Κύριου Ιησού Χριστού και σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Να πιστεύσεις στον Κύριο Ιησού Χριστό, στο Ευαγγελόν του και θα σωθείς εσύ και όλη η οικογένειά σου. Στην Δευτέρα Κορθίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, 5 στίχο, ο Παύλος λέγει «Ου γάρε αυτούς κηρύσσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, για αυτούς δεν δούλους ημονδεσούν». Δεν κηρύττουμε, λέγει ο Παύλος, τον εαυτό μας, αλλά κηρύττουμε τον Ιησού Χριστόν. Τον εαυτό μας το κηρύττουμε ως δούλους του Χριστού. Διότι όταν δεν κηρύττουμε αυτά που λέγει ο Χριστός, αλλά δικά μας λόγια, τότε είναι σαν να περιφρονούμε τον Χριστό. Και αν θα το περιφρονούμε και δεν θα τον κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του και τον ίδιο μπροστά στους απίστους ανθρώπους και ο ίδιος θα μας αρνηθεί μπροστά στον Πατέρα που είναι στον ουρανό. Καθώς ο ίδιος λέγει στο 10ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 32-33 στίχους «Πάσον ώστες ομολογήσει εν εμοί έμπροσε των ανθρώπων, ομολογήσω καυτό, καγό είναι αυτό, έμπροσεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ώστες δάν αρνήσετε με έμπροσε των ανθρώπων, αρνήσουμε αυτόν καγό, έμπροσεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Θα τον αρνηθούμε, θα μας αρνηθεί κι αυτός. Και εν τη μέρα της κρίσεως δεν θα μας γνωρίζει ως δισκούς του, αλλά θα μας απομακρύνει. Και έτσι πρέπει να κηρύξουμε αυτά που λέγει ο Χριστός, ότι τη μέρα της κρίσεως θα μας πει ουδέποτε έγνων ημάς αποχρείται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία». Δεύτερη Ευαγγελική περικοπή από τα Ιωθανά Ευαγγέλια είναι από το 16ο κεφάλαιο κατά Μάρκου Ευαγγέλιο στίχη 1-8. «Και τελειωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαλή και Μαρία η Ιακώβου και Σαλόμιν έρχονται υπό τον μνημείο αντίλογος του Ηλίου και έλεγουν προς αυτάς, τι σε αποκυλήσει μην το λίτων εκ της θύρας των μνημείου και αναβλέψαντες είδων ότι αποκυκύλησε το λίθος ή γαν μέγας χώδρα. Και εισεθούσε στο μνημείο είδων ενίσχων καθήμενο επί της δεξής περιβεβλημένου στολήν ευχήν και εξαφανθήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, με εκταβήστε, Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέθη, ουκ έστιν όδε, είδω το όπως όπου έθεκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγημα στη Γαλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξ αυτούς έφευγαν από το μνημείο, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και οδονή οδέν είπων, εφοβούν το γάρα». Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Οι Εβραίοι είχαν μια παράδοση, τη τρίτη μέρα μετά το θάνατο του νεκρού πήγαιναν και έλειφαν με μύρο και αρώματα το σώμα του νεκρού. Γι' αυτό εδώ βλέπουμε ότι οι μυροφόρες αγόρασαν αρώματα από βραδείς και πρωί την πρώτη μέρα της εβδομάδος που ήταν η Κυριακή και η τρίτη μέρα μετά το θάνατο του Κυρίου πηγαίνουν στο τάφο να λείψουν με μοίρα το σώμα του Χριστού. Εάν θα διαβάσουμε, αγαπητοί τελεθεατές, τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, θα δούμε ότι όλοι από τους 12, από τους 70, οι δύο που πηγαίναν στο χωριό Εμμαούς, εμμυροφόροι, κανείς από αυτούς δεν είχαν πιστεύσει για την Ανάσταση του Χριστού. Είχαν πιστεύσει ότι ο Χριστός θα ήταν ένας επίγειος βασιλιάς που θα βασίλευε στην Παλαιστίνη και σε ολόκληρο το κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε δύο μαθητάς πηγαίνουν και ζητάνε πρωτοκαθεδρίας από τον Χριστό να είναι ένας στα δεξιά του και ο άλλος στα αριστερά του. Δηλαδή να τους κάνει υπουργούς όταν θα ανέλαβε την βασιλεία του. Διότι πολλές φορές ο Χριστός είχε μιλήσει για το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του, αλλά
Δεν είχαν πιστέψει. Γι' αυτό και εδώ βλέπουμε ότι οι λεωφόροι πηγαίνουν πρωί-πρωί να κάνουν τα νεκρικά έθιμα των Ιουδαίων. Δηλαδή τα τρισάγια, θα λέγουμε καλύτερα, να λείψουν το σώμα του Κυρίου. Εάν τα είχαν πιστέψει στην Ανάσταση του Χριστού, τότε θα έλεγε μία προς την άλλη, ο διδάσκαλός μας δεν έχει ανάγκη από τα νεκρά έθιμα των Ιουδαίων, διότι μας είχε πει ότι θα αναστηθεί και μεγάλη χαρά θα περίμεναν να τους συναντήσει. Έτσι δεν είχαν πιστεύσει στην Ανάσταση του Χριστού. Μετά όμως, που αναστήθηκε ο Χριστός, φανερώθηκε, έκανε συναστροφή μαζί τους, έφαγε, ήπιε, τότε όλοι πίστευσαν στην Ανάσταση του Χριστού και όλοι εμαρτύρησαν για την Ανάσταση του Χριστού. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο διάβολος δεν χαίρει πολύ όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, αλλά όταν δεν μετανοεί χαίρει περισσότερο, διότι ξέρει πολύ καλά ότι αν δεν μετανοείς θα σωθεί. Γι' αυτό χαίρει περισσότερο. Για να καταλάβουμε καλύτερα ότι ο διάβολος χαίρει περισσότερο όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί, θα αναφέρω δύο μαθητάς του Χριστού που και δύο μάρτυρες στο Χριστό, τον Πέτρο και τον Ιούδα. Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό, αλλά ο Πέτρος όμως αμάρτησε περισσότερο από τον Ιούδα. Αλλά ας πάρουμε τη σειρά να δούμε αυτούς τους δύο μαθητάς. Στο 26ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 30-32 στίχους, μας διδάσκει εκεί ο Ευαγγελιστής ότι μετά που παρέδωσε ο Χριστός το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους Αποστόλους, έπειτα λέγει «Και εμνήσαντες εξή τον ιστόρος των ελαιών». Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς «Πάντες εμείς σκανδαλιστήσεστε εν ημίαν την νυχτή ταύτη. Έγραπτε γάρ πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της πείμνης. Μετά δε το εγερθήν με πρόαξιμά στην Γαλαία. Αφού έψαλαν, πήγα στο όρος των ελαιών». Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητάς, «Όλοι εσείς απόψε αυτή τη νύχτα θα κρονιστεί η πίστη σας ως προς εμέ και θα σκανδαλιστείτε και θα με αρνηθείτε, διότι είναι γραμμένο από τον προφήτη Ζαχαρία. Εγώ ο Θεός και πατήρι του Μεσσίου Χριστού θα φωνεύσω τον ποιμένα Χριστόν και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα της μάνδρας του τέστην εσείς μαθητές μου. Μετά όμως που θα αναστηθώ θα σας περιμένω στην Γαλαία». Έτσι βλέπουμε ότι ο Χριστός είπε ότι θα τον αρνηθούν. Ο Πέτρος όμως τότε πήρε το λόγο και είπε «Κι αν όλοι θα σε αρνηθούν, εγώ ποτέ, μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ». Ο Χριστός του είπε «Αλήθεια σου λέγω Πέτρε ότι απόψε αυτή τη νύχτα πρωτού φωνάξει ο πυκνός θα με αρνηθείς τρεις φορές ότι δεν με γνωρίζεις». Ο Πέτρος όμως εστήριζε τον εαυτό του και έλεγε «Κι αν ακόμα θα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, ποτέ μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ». Στη συνέχεια γράφει ο Ευαγγελιστής ότι όταν ο Χριστός οδηγήθηκε στο δόλιο του δικαστηρίου των Ιουδαίων, τον ακολούθησε και ο Απόστολος Πέτρος και κάθεσε έξω στην αυλή. Και ζεστανόταν με τους άλλους εκεί που ήταν, διότι ήταν κρύο και είχαν ανάψει φωτιά. Μια υπερέτρια, μια απλή γυναίκα του λαού, ρώτησε τον Πέτρο και του είπε «Και εσύ ήσουνα μαζί με τον Ιησού τον Ναζαρέο». Ο Πέτρος τότε άρχισε να καθαράται και να ορκιστεί και να αρνηθεί τον Χριστό και να πει «Γυναίκα, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τον άνθρωπο». Και αφού αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό, τότε εφώναξε ο πυκνός και βγήκε έξω ο Πέτρος και έκλαψε πικρός. Και καθώς μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχοι 61-62, «Και στραφείς ο Κύριος ενέβρισε τον Πέτρο και υπημνήσει ο Πέτρος του λόγου του Κυρίου, είπε αυτό ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσενε και έξε τον έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρός». Τη στιγμή εκείνη που ο Πέτρος αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό, ο Κύριος εστράφει το βλέμμα του επάνω στον Απόστολο Πέτρο και τη στιγμή εκείνη ήταν σαν να έλεγε ο Χριστός «Ε Πέτρε,
Εσύ ήσουνα που έλεγες ότι αν θα κραστεί να πιτάνεις μαζί μου, δεν θα με αρνηθείς. Και βλέπεις με αρνήθηκες τρεις φορές. Και θυμήθηκε, λέγει ο Ευαγγελιστής, ο Πέτρος, τα λόγια του Κυρίου που είχε πει ότι προτού φωνάξει ο πιτινός θα με αρνηθείς τρεις φορές, και βγήκε έξω και έκλαψε πικρός. Το έκλαψε πικρός, αυτό σημαίνει ότι μετενόησε ο Πέτρος και το συγχώρησε ο Χριστός. Ότι πράγματι τον συγχώρησε ο Χριστός, το μαθαίνουμε εδώ στην περικοπή από τον άγγελο που είπε στις μυροφόρες. Πηγαίνετε να πείτε στους μαθητάς και στον Πέτρο. Τον αναφέρει μόνο το όνομα του Πέτρου, έχει την εξής ερμηνεία. Είναι σαν να λέγει ο άγγελος στις μυροφόρες. Να πείτε στους μαθητάς και ιδιαίτερα στον Πέτρο, ξεχωριστά στον Πέτρο που τον αρνήθηκε. Αλλά επειδή μετενόησε, το συγχώρησε ο Χριστός, γι' αυτό να πείτε στους μαθητάς και ξεχωριστά στον Πέτρο να πάνε στη Γαλαία, εκεί θα τον ειδούν. Μετενόησε ο Πέτρος, γι' αυτό συγχωρήθηκε. Και ο Ιούδας έδειξε λίγο χρόνο μετανοίας, αλλά ο Ιούδας όμως, αφού πήρε τα αργύρια στα χέρια, τα χάιτεψε, τα μέτρησε, έπειτα του έβαλε κακή ιδέα ο Σατανάς και είναι σαν να του έλεγε εσύ τώρα που παρέδωσες τον διδάσκαλό σου, ποτέ μα ποτέ δεν θα συγχωρηθείς. Και έριξε τα αργύρια στην αυλή του ναού ο Ιούδας και πήγε και κρεμάστη. Εάν ο Ιούδας δεν θα είχε κρεμαστεί, τότε θα πήγαινε σε μια γωνιά να κλάψει και να ζητήσει συγγνώμη από τον Χριστό, θα το συγχωρούσε ο Χριστός. Ο Χριστός συγχώρεσε τον ληστήν, δεν θα συγχωρούσε τον μαθητή του, αλλά δεν μετενόησε, γι' αυτό δεν συγχωρήθηκε ο Ιούδας. Και αν θα είχε μετανοήσει ο Ιούδας, θα ήταν ένας μεγάλος διδάσκαλος της Καινής Διαθήκης και θα ομολογούσε σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο μαζί με τον Απόστολο Παύλο και θα έλεγε ότι Χριστός Ιησούς ήρθε εις τον κόσμο, αμαρτωλός σώσον πρώτος ημί εγώ. Δε τούτο, αγαπητοί τελετέ, αν πέφτουμε σε κανένα σφάλμα, σε κανένα παράτομα, να μετανοήσουμε, να ξυμολογηθούμε και θα μας συγχωρήσει ο Χριστός. Τρίτη Ευαγγελική περικοπή κατά σειράν από τα Ιωθανά Ευαγγέλια είναι από το 16ο κεφάλαιο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στίχη 9-20. Αναστάς δε πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνει πρώτο Μαρία τη Μαγδαληνή αφής εκβεβλή και τα δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα πήγαινε με ταυτού γενωμένης πεθούσε και κλαίωσε. Κατήν ακούσαντος ότι ζει και εθεάτη υπ' αυτής, υπίστησαν. Μετά δε ταύτα, δεσίν εξ αυτών περπατούσαν εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένη εις αγρών. Κατήν απαιτώντες απήγγελα της επίσω δε εκείνες επίστεψαν. Ύστερον ανακαιμένη σε αυτή τη σέλικα εφανερώθη και ονείδησε την απιστία αυτών και σκληροκαδία ότι της θεσσαλμένης αυτών εγεγερμένων ούκ επίστευσαν. Και είπεν αυτές προευθέντες στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τεκτής. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακρεθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας ταύτα παρακολουθούσε, εν το ονοματί μου δαιμόν εκαβαλούσε, γλώσσες λαλήσουσε κοινές. Όφης αλούσε, κάθε ανάσημα ότι ποιούσε, ο μη αυτούς βλάψει. Επί αγώστος χείρας επιθύσουσε και καλώς έξουσε. Ο μέλλον κύρος μετά το λύση αυτής ανελήφθη στον ουρανό και κάθεσε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι διεξεθώντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και του λόγου βεβαιούντος για τον επακολουθούντο σημείο. Αμήν. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Μετά που αναστήθηκε ο Χριστός και φαρερώθηκε στους μαθητάς, τους είπε να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη γη, σε όλα τα έθνη της γης. Και τους είπε, όποιος θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Όταν λέει ο Χριστός όποιος θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί θα σωθεί, δεν εννοεί έτσι μόνο με τα λόγια να πιστεύσουμε, αλλά σημαίνει το εξής. Όποιος θα πιστεύσει στα λόγια του Ευαγγελίου μου και θα τα τηρήσει, αν θα βαπτιστεί θα σωθεί. Ότι η πίστης δεν γνωρίζεται μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα. Για να καταλάβουμε ότι τα έργα δείχνουν την πίστη,
θα διαβάσω μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο της Ιακώβ Επιστολή, στίχη 20-26. «Θέλεστε γνώνει ο άνθρωπε και λέει, ότι πίστης χωρίς τον έργο νικρά εστίν, Αβραάμ, ο πατήρ μου, ούκ εξέγωνε δικαιώθη, υποδεξαμένη, ανανέγκας Ισάκ τον αιών αυτού επί το θεσιαστήριον, βλέπεις ότι πίστης είναι της έργης αυτού, και εκ των έργων η πίστης δικαιώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγωσε, πίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίστε αυτός δικαιοσύνη και πίστη και φίλος του εκλήτη. Ράτη τίνει ότι ξέρω δικαιωτή άνθρωπος του και πίστος μόνο. Ομοίως δε κεράβει κόρνη, ούκ εξέγω δικαιώθη υποδεξαμένη τους αγγέλους και ητέρα οδό εκεβαλούσαν, ως πεγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστίν, ούτω και πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστίν. Θέλεις να μάθεις, ο άμυαλε άνθρωπε, ότι η πίστης χωρίς να έχει έργα είναι νεκρά. Ο προπάτορας μας Αβραάμ δεν δικαιώθηκε με τα έργα όταν ο Θεός ήθελε να δοκιμάσει και του είπε να θυσιάσει τον αιών του στον Θεό. Στο 22ο κεφάλαιο Γένησης, στίχη 1-16, εκεί μας διδάσκει ότι ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε να πάρει το παιδί του Ισάκ να τον θυσιάσει στον Θεό. Ο Αβραάμ όμως άκουσε τη φωνή του Θεού και το έκανε αυτό που του είπε ο Θεός. Πήρε τον Ισάκ και πήγε στο βουνό που του είχε πει. Αφού έκανε το θυσιαστήριο, έβαλε τα ξύλα πάνω στο θυσιαστήριο και τότε έδεσε τον Ισάκ, τον έβαλε επάνω στα ξύλα και άπλωσε το χέρι να πάρει το μαχαίρι να σφάξει το παιδί του. Αλλά ο Θεός όμως φώναξε με τον άγγελό του και του είπε «Αβραάμ, Αβραάμ, μη κάνεις κακό στο παιδί, διότι σήμερα κατάλαβα ότι εσύ πιστεύεις και φοβάσαι τον Θεό». Βλέπεις, λέγει ο Ιάκωβος, ότι με τα έργα δικαιούται ο άνθρωπος και όχι μόνο με τα πίστη. Και αναφέρει ένα άλλο χωρίο από την Αγία Γραφή, από το 15ο κεφάλαιο Γένησης, 6 στίχο, που λέγει εκεί «Επίστευσε δε ο Αβραάμ στον Θεό και ελογίσε αυτός δικαιοσύνη και ονομάστηκε φίλος Θεού». Βλέπετε ότι από τα έργα, λέγει ο Ιάκωβος, δικαιώνεται ο άνθρωπος και όχι μόνο με την πίστη. Το ίδιο δεν έκανε και η Ραβ, η Πόρνη, όταν ο Ιησούς τον Αβί απέστειλε δύο κατασκόπους να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν. Και όταν ο λαός της γης Χαναάν έμαθε ότι μέσα στην πόλη τους μπήκαν κατάσκοποι, τους κυνηγούσαν να τους διώξουν και οι δύο κατάσκοποι πήγαν και κρύθηκαν στο σπίτι της Ραάβ που ήταν στην άκρη της πόλεως και τους έκλεψε η Ραάβ και αφού έφυγε ο στρατός τους έβγαλε από όλο δρόμο και έφυγαν. Και καταλήγει ο Ιάκωβος, όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρόν, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Γι' αυτό ο Χριστός μας δάσει να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέρα του τάφου ζωή. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι μετά την Ανάστασή του ο Χριστός έδωσε στους Αποστόλους το χάρισμα να κάνουν και θεραπείες οι Απόστολοι και τους είπε «Για το όνομά μου θα βγάλετε δαιμόνια από τους ανθρώπους, θα μιλάτε ξένες γλώσσες, θα πιάσετε με τα χέρια σας φίδια και αν θα σας δακώσουν δεν θα πάθετε τίποτε. Αν θα πιείτε κανένα δηλητήριο δεν θα σας περάξει. Θα απλώσετε τα χέρια σας επί τους ασθενείς και θα θεραπευθούν». Το χάρισμα αυτό για να κάνουν οι άσεις οι Απόστολοι το είχε δώσει ο Χριστός προτού ακόμα σταυρωθεί. Όταν απέστειλε τους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του στα χωριά της Ιερουσαλήμ, τους είπε τα εξής, καθώς διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 8 στίχο. «Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότη». Έτσι και εδώ τους έδωσε το χάρισμα να κάνουν θεραπείες για να
απομακρύνουν από τα είδωλα, διότι προ Χριστού όλοι οι λαοί πίστευαν σε είδωλα, σε ψεύτικους θεούς, χέρια ανθρώπων. Πίστευαν στον ήλιο, στη σελήνη, στα άστρα, στα βουνά, πίστευαν στα ξύλα, σε ζώα. Να, καθώς ο προφήτης Ισαΐας στο 44 κεφάλαιο, 14-18 στίχος, εκεί γράφει τα εξής. Ότι ο ξυλουργός πηγαίνει στο δάσος, κόβει ένα δέντρο, το κάνει ξύλα και παίρνει τα ξύλα, τα φέρνει στο σπίτι. Τα μισά ανάβει φωτιά, ζεσταίνεται, μαγειρεύει το φαγητό του, ψήνει το κρέας και τα άλλα μισά τα κάνει έπιπλο, μπιμπιλό και τον προσκυνεί σαν Θεό και του λέγει «Εσύ είσαι ο Θεός μου, βοήθησέ με», του λέγει. Έτσι, για να πιστεύσουν οι άνθρωποι, για να γυρίσουν από τα είδωλα στην πίστη την Αγία του Χριστού, έπρεπε να κάνουν θάματα οι Απόστολοι για να πιστεύσουν οι άνθρωποι. Αλλά μετά όμως που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, έχουμε τη ζωή του Χριστού, τα λόγια του Χριστού, δεν χρειάζονται θάματα να δούμε τώρα. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 14ο κεφάλαιο Κορθίους Επιστολή, τα θάματα λέγει είναι για τους απίστους, όχι για τους πιστούς. Έτσι, τα θάματα δεν μας χρειάζονται τώρα, αλλά να πιστεύσουμε στην Αγία Γραφή, διότι τα έργα μόνο θα μας σώσουν, όχι τα θάματα. Να, αναφέρω δύο παραδείγματα. Ο Ιούδας δεν είδε όλα τα θάματα του Χριστού, και αυτός ο ίδιος δεν είχε θάματα με τους άλλους Αποστόλους, αλλά σε τι το βοήθησαν, σε τίποτε. Οι αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι, και αυτοί δεν είδαν τα θάματα του Χριστού, τα είδαν. Αλλά όχι μόνο επίστευσαν, και όταν είδα το μεγάλο θάμα που έκανε ο Χριστός, η Ανάσταση του Λαζάρου, είπαν αναμεταξύ τους, το ομολογούν το θάμα, ότι με πολλά θάματα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λέει. Τι να κάνει, κάνει πολλά θάματα. Και σκέφτηκαν να σκοτώσουν οι αρχιερείς και τον Λάζαρο, διότι πολλοί πήγαν να δουν τον Λάζαρο και επίστευαν στον Ιησού. Έτσι, τα θάματα δεν μας βοηθούν τώρα, όσα θάματα να δούμε. Μόνο τα έργα είναι που θα μας οδηγούν στην σωτηρία. Για να καταλάβουμε καλύτερα ότι τα θάματα δεν θα μας βοηθήσουν να σωθούμε, θα αναφέρω δύο προφήτες της Παλιάς Διαθήκης που λέγει εκεί ο Θεός. Στον 15ο κεφάλαιο ο προφήτης Ιερεμίας στο πρώτο στίχο στην αρχή λέει, λέγει εκεί ο Θεός, εάν θα παρουσιαστούν ενώπιό μου ο Μωυσής και ο Σαμουήλ για να προσευχηθούν για το λαό, δεν θα τους ακούσω, διότι καταπατούν τα συντονάς μου, λέγει, δεν θα τους ακούσω. Κάτι τέτοιο λέγει και ο προφήτης Ιζεκιήλ στο 14ο κεφάλαιο, 14 στίχο, λέγει εκεί ότι εάν θα παρουσιαστούν, λέγει ο Θεός, ενώπιό μου ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ να προσευχηθούν για το λαό, δεν θα τους ακούσουν, διότι δεν τηρούν τα συντολάς μου, λέγει. Και παρακάτω, στο 18 στίχο, λέγει και ο Θεός, μόνο αυτοί οι τρεις θα σωθούν, ούτε τα παιδιά τους δεν θα μπορούν να σώσουν αυτοί οι άνθρωποι, παρά μόνο οι ίδιες θα σωθούν επειδή τηρούν τα συντολάς μου. Και το συμπέρασμα, αγαπητοί τελειτέτε, βγαίνει τούτο ότι ούτε ο πατέρας μπορεί να σώσει το παιδί του, ούτε το παιδί μπορεί να σώσει τον πατέρα του. Ο καθένας από τα έργα μας θα σωθούμε. Δεν πάει να έχεις αδερφό τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, τον Μέγα Θανάσιο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο? Δεν θα μας σώσει κανένας. Μόνο τα έργα θα είναι σε θέση να μας σώσουν. Καθώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο Αποκαλύψεως, 13 στίχο γράφει, και ήρκουσα φωνή εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι νεκροί εν Κυρίω αποθνίσκονται σε πάρτι. Ναι, έλεγε το Πνεύμα, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δέργα αυτών ακολουθεί μετά το. Να, τα έργα αυτά που κάνουμε, αυτά θα μας ακολουθούν μέχρι το θρόνο του Θεού, και αυτά τα έργα θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσουν ή να μας δικάσουν. Γι' αυτό να κάνουμε, αγαπητοί τελετέ, καλά έργα, καλό φίλο, για την πέραν του τάφου ζωή.
τετάρτη Ευαγγελική περικοπή από κατά σειράν από τα Ιωθανέ Ευαγγέλια είναι από το 24ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στίχη 1-12. Τη δε νιά το Σαββάτον όρθο βαθέως σύντουν επί το μνήμα φέρωσε ετοίμασε αρώματα και έτρισαν αυτές. Έβρε δε το λίθο αποκεκλεισμένο από το μνημείο και συνθούσε ούχε έβρε το σώμα του Κυρίου σου. Και γέντου εν το διαπορίστε αυτάς περί τούτου και δου άνδρες δύο επέστησαν αυτές εν αισθήσεις νευκής οίκη. Εφόβονται γεμόν αυτών και κλεισόν το πρόσωπο νηστική είπαν προς αυτάς τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών ουκέ στην όδε αλληγέρτη. Νήσετε ως ελάλης ημίν, αίτιον εν την Γαλαία λέγουν, ότι δι τον αιών του ανθρώπου παντοδοτήνει σύρας ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωτήνει και την τρίτη ημέρα αναστήνει. Και εμνήσαν περιμάτων αυτού και υποστρέψεις από το μνημείο απήγελαν ταύτα πάντα της έδεκα και πάστης επίσης. Ίσα δε η Μαρία η Μαγδανή και η Ιωάννα και η Μαρία Ακόβο και έλεπε συναυτές έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα. Και φάνησαν ενώπιν αυτών οσί λίρος τα ρήματα αυτών και πίστων αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έδρομε επί το μνημείο και παρακύψας βλέπει τα οθόνα και μοναμόνα και απείται πως αυτόν θαυμάζουν το γεγονός. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Όταν αγαπητοί τηλεθεατέ, η Αγία Γραφή μας δάσκει για την Ανάσταση του σώματος του Χριστού. Άλλα χωρία λένε ότι το σώμα του Χριστού το ανέστησε ο Θεός Πατέρας. Άλλα χωρία λένε ότι το σώμα του Χριστού το ανέστησε το πνεύμα του Άγιου και άλλα χωρία λένε ότι το σώμα του Χριστού το ανέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Παραδείγματος χάρη. Στο έκτο κεφάλαιο πρώτης Κορινθίους επιστολή 14 στίχο λέγει εκεί ο Παύλος. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγελεί δε της νάμους αυτού. Να, ο Θεός και τον Κύριον ανέστησε και ημάς θα μας αναστήσει δια της δυνάμεώς του. Στο 8ο κεφάλαιο, Ρωμαίος επιστολή 11 στίχο, ο Παύλος εκεί λέγει «Ιδε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών, εκεί εν ημίν ο εγείρας των Χριστών εκ νεκρών ζωποιήσει και τα αρνητά σώματα ημών δια το εν οικούν αυτού πνεύμα εν ημίν». Ιάν λέγει ο Παύλος «Το πνεύμα που ανέστησε τον Ιησούν από τον νεκρών, κατοικεί μέσα σας αυτό το πνεύμα που ανέστησε τον Χριστόν θα αναστήσει και τα δικά μας σώματα». Εδώ λέγει ο Παύλος ότι το πνεύμα του Άγιου ανέστησε το Χριστό και στους Κορινθίους λέει τον έστησε ο Θεός Πατέρας. Και εδώ στην περικοπή οι άγγελοι λένε στις μυροφόρες «Ουκέ στην όδε, αλληγέρτη, δεν είναι εδώ, αναστήθηκε». Το δεν λέει παραδείγματος χάρη οι άγγελοι να λένε «Τον ανέστησε ο Θεός Πατέρας» ή τον ανέστησε το Άγιο Πνεύμα, αλλά αναστήθηκε, λέει, ότι δίθεν μόνος του αναστήθηκε. Και όταν η Αγία Γραφή μας διδάσκει έτσι, αυτό αποδεικνύει ότι ο ένας Θεός είναι τρία πρόσωπα και τρία πρόσωπα ένας Θεός. Και το δεύτερο που θέλω να κάνω σχόλιο είναι ότι οι άγγελοι λένε στη συνέχεια στις μυροφόρες «Ιησού ζητείτε τον Ναζαρνό των Ισταυρωμένων». «Θυμηθείτε», τους λέγει, «τα λόγια που σας είχε πει όταν ήταν ακόμα στην Γαλιλαία, ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παρουσιαστεί σε χέρια ανθρώπων αμαρτωλών και θα το σταυρώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Πράγματι, ο Χριστός πολλές φορές είχε μιλήσει για τον σταυρικό του θάνατο και για την αναστασή του. Θα αναφέρω 3-4 χωρία. Από τότε έριξα το Ιησούς δεικνύει τις μαθητές αυτού ότι δι' αυτόν απαιτηνήσει όλο σου άλμα και πολλά παθήν από τον Πρεσβυτέρο και αρχιερέων και γραμματιών και αποκταθήνει και την τρίτη μέρα αναστήνει, την τρίτη μέρα αναστηθεί. Και πάλι αναστρεφωμένο δε αυτό στη Γαλλία είπεν αυτής ο Ιησούς με έλεγε ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωσε σχήρας ανθρώπων και αποκτηνούσιν αυτόν και την τρίτη μέρα γερθίσεται, την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και πάλι και αναβαίνουν ο Ιησούς εις Ιερουσαλήμ παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν τη οδό και είπεν αυτοίς. Ιδού αναβαίνουμε εις Ιερουσαλήμ και ο Υιός του ανθρώπου παραδοτήσεται της αρχιερεύσης και την γραμματεύση και κατακρινούσαν αυτό θανάτο. Και παραδώσουσαν το της έθνης εις το εμπέξ και μαστιγώσε και σταυρώσε και την τρίτη μέρα αναστήσεται. Και προλίγου τη Μεγάλη Πέμπτη τους είπε ότι μετά δε το γερθύνουμε προάξω εμάς στην Γαλιλαία.
Και όπως ο Χριστός είπε για τον σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του και αναστήθηκε, έτσι μας διδάσκει και εμάς ότι μια μέρα όλοι οι άνθρωποι της γης θα αναστηθούμε. Μπορούσα, αγαπητοί τελευταίτε, να φέρω πολλά χωρία, αλλά δεν μας παίρνει ώρα. Γι' αυτό θα σταθώ λίγο σε μια περικοπή από το 15ο κεφάλαιο πρώτης Κορυθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που εκεί ο Παύλος με τέσσερα ρήματα γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ότι ο Χριστός πέθανε, ετάφη, αναστήθηκε, εφανερώθηκε. Το ότι ετάφη αυτό αποδεικνύει ότι πράγματι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό. Το ότι εφανερώθηκε αυτό αποδεικνύει ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε. Και αφού αναφέρει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, έπειτα αναφέρει τις εμφανίσεις του Χριστού. Και μετά λέγεται εξής ο Παύλος. Είτε εγώ ο Παύλος, είτε οι άλλοι Απόστολοι του ίδιου και το αυτό Ευαγγέλιο κηρύττουμε. Και όπως εμείς οι Απόστολοι εκηρύξαμε, έτσι και εσείς επιστέψατε. Εάν εμείς οι Απόστολοι κηρύττουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τον νεκρό, πώς υπάρχουν αναμεταξύ σας μερικοί άπιστοι που λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Ότι αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ψεύτικο το κήρυγμα ημών των Αποστόλων, ψεύτικη είναι και πίστη σας. Στα σημέρα των Αποστόλων, λίγοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Οι περισσότεροι πίστευαν. Σήμερα όμως είναι το αντίθετο. Λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν και οι περισσότεροι δεν πιστεύουν. Και σε συνέχεια ο Παύλος λέγει, έπειτα εμείς οι Απόστολοι, παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ανέστησε τον Χριστό, τον οποίο δεν τον ανέστησε αν υποθέτουμε ότι οι νεκροί δεν θα αναστηθούν. Διότι αν οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ψεύτικο το κήρυγμα ημών των Αποστόλων, ψεύτικη είναι και πίστη σας. Και αφού αναφέρει όλα αυτά ο Παύλος, έπειτα βγάλει ένα συμπέρασμα και λέγει, άρα και εκεί μη θέντε σε Χριστό απόλυτο. Και το συμπέρασμα είναι τούτο, λέει ο Παύλος, ότι και αυτοί που με την πίστη της Αναστάσεως θυσίασαν τα πάντα, χάθηκαν, λέγει. Γιατί τη ζωή ταύτη λυπηκότησε μεν Χριστό μόνο, ελεηνούτρι πάντων ανθρώπων εσμέν. Αν σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε την ελπίδα στο Χριστό, είμαστε οι πιο χαμένοι, οι πιο αξιολείπητοι άνθρωποι του κόσμου, λέγει ο Παύλος. Νυν είδε Χριστός εγίγερτε εκ νεκών, απαρχήτων και κειμένων εγέννητο. Αλλά όχι, λέγει ο Παύλος. Δεν είμαστε αξιολείπαστοι, δεν είμαστε χαμένοι. Ότι τώρα ο Χριστός αναστήθηκε. Και όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε. Και στη συνέχεια ο Παύλος γράφει πώς θα αναστηθούν τα σώματά μας. Σας παρακαλώ, αγαπητοί τελευταίτε, να διαβάσετε το 15ο κεφάλαιο πρώτης Κορυνθίους επιστολή, έχει 58 στίχους, νομίζω ότι θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Τελειώνοντας, ήθελα να πω το εξής. Ότι σε αυτές τις τέσσερις περικοπές είδαμε τούτο. Πρώτον, ο Δημιουργός του Σύμπαντος που επίησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα την αυτής, ένας είναι. Αλλά ο ένας Θεός είναι τρία πρόσωπα και τρία πρόσωπα ένας Θεός. Δεύτερον, είδαμε ότι ο διάβολος δεν χαίρει πολύ όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί, τότε χαίρει περισσότερο. Τρίτον, είδαμε ότι τα θαύματα δεν μας βοηθούν σε τίποτε. Μόνο τα έργα θα μας βοηθήσουν στην σωτηρία. Και τέταρτον, είδαμε όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε από το τάφο. Αλλά για να τα καταλάβουμε, όλα αυτά που είπαμε πρέπει, αγαπητοί τελειωτέ, να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Άγιο Πνεύμα τους φώτιζε και έγραφαν. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος την Δευτέρα επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχο γράφει. Ου γαρθελήματι ανθρώπου ενέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύμα του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άγιοι Θεού άνθρωποι. Έτσι, να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Δεύτερο, να τη μελετήσουμε και τρίτο, να την τηρήσουμε. Αν θα πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα τη τηρήσουμε,
τότε. Αυτά τα λίγα χρόνια, 50, 80, 100 χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι, όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελώνει στο φιάρι του νεκροτάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους Προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Επωράνω Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.